Ωραία, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα και πάλι. Ονομάζομαι Αποστόλης Αναγνωστόπουλος. Αποστόλης, έτσι το προτιμώ. Και θα ήθελα και στον Ενικό να μιλάμε, γιατί θα περάσουμε εδώ πολλές ώρες μαζί για να βγάλουμε σπέρα σε αυτό το έργο. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και εκ μέρους της κυρίας Σουντά, που είναι επιστημονική υπεύθυνη όλου του έργου, που δεν μπορεί βέβαια να είναι εδώ, είναι στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Θα μπορέσουμε κάποια στιγμή μέσα στη εβδομάδα να έχουμε και μια μέσω τηλεδιάσκεψης μια έτσι συνομιλία, να σας δει, να το δείτε κτλ. Οπότε το αφήνουμε για παραπέρα για τις επόμενες μέρες. Τώρα, πριν προχωρήσουμε για να σας παρουσιάσω λιγάκι το έργο και πώς θα το λειτουργήσουμε, θα ήθελα, όπως γίνεται κάθε αρχή, να ο καθένας σας να αυτοπαρουσιαστείτε, να το πούμε έτσι, κάποια 2-3 λογάκια σχετικά με το βιογραφικό σας και τα ενδιαφέροντά σας και το σκοπό που βρίσκεστε εδώ πέρα, τι περιμένετε από αυτό το έργο, έτσι, για να δούμε, να γνωριστούμε και λίγο, έτσι να γνωρίσουμε και εμείς πιο κοντά, πέρα από το βιογραφικά διαζώσεις. Λοιπόν, το πάμε από εδώ έτσι. Έχουμε μπροστά το μικρόφωνο, πατάμε το κουμπάκι, μιλάμε, κλείνω εγώ το δικό μου για να δείτε αλλιώς. Καλησπέρα, ονομάζομαι Βίτκος Μιχάλης, είμαι φοιτητής στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ναι. Είμαι φοιτητής αιώνιος στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ήμουν και στο προηγούμενο σεμινάριο που φτιάξαμε αυτό το αυτοκινητάκι. Τα ενδιαφέροντά μου είναι κυρίως ο προγραμματισμός. Εγώ ήμουν στην ομάδα που ήταν με τα μοτέρ και της κίνησης, που το κάναμε να κινείται με WASD αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω κάπου πάνω στο τομέα μου και συγκεκριμένα δεν δουλεύω καθόλου μέχρι να δω τι απόφαση θα πάρουν από πάνω. Αυτά, νομίζω. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ιωάννης Καραχαλιός, είμαι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Βιωτικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας και υποψήφιος μεταπτυχιακού. Με τον προγραμματισμό ασχολούμαι εντατικά τα τελευταία 2 χρόνια και η αφορμή ήταν η πτυχιακή μου εργασία που ήταν πάνω στους μικροελεκτές σε VR. Έχω καλή σχέση με την τεχνολογία, τα ενσωματωμένα συστήματα, τον προγραμματισμό. Πρώτη φορά συμμετέχω σε ένα τέτοιο project σαν ομάδα. Το σε τι αποσκοπώ στο να έρθω σε επαφή με άλλα άτομα και όσο μπορώ να συνεισφέρω με τις γνώσεις μου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ηλίας Νατσιόπουλος, είμαι πτυχιούργος από το Τμήμα Μηχανικών Βιωτικής Τεχνολογίας εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό τελευταίο 1,5 χρόνο, καθώς η πτυχιακή μου είχε να κάνει με προγραμματισμό μιας εφαρμογής σε περιβάλλον Android. Και αυτό που για επέλεξα... είναι στο Eclipse. Στο Eclipse. Τώρα βέβαια χρησιμοποιώ το Android Studio, αλλά εγώ το Eclipse έτρεχα. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πρώτη φορά που συμμετέχω στο ELAC και το επέλεξα γιατί μου αρέσουν οι προκλήσεις και γι' αυτό επέλεξα και μια πτυχιακή τέτοια, την οποία δεν έχω διδαχτεί προγραμματισμό Java και ελπίζω να συνεισφέρω κι εγώ το κατητής μου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γαλιάκης Μιχαήλ. Είμαι φοιτητής στο ΤΕΙ Αθήνας του Τμήμα Πληροφορικής. Πληροφορικής. Έχω τελειώσει τις περισσότερες υποχρεώσεις μου, μόνο πτυχιακή μου έχει μείνει και σκεφτόμουν ίσως να ασχοληθώ με κάτι, με το αντικείμενο ίσως της τηλεματικής ή το αυτό να έχει να κάνει με Arduino ή με κάτι τέτοιο. Κάποια εφαρμογή που να χειρίζεται, ας πούμε, απομακρυσμένα κάποιο μηχάνημα ή κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, ναι.
Επαφή με προγραμματισμό είχα κυρίως από Δευτέρα Λυκείου, έτσι λίγα πράγματα. Πρακτική που τελείωσα, δούλευα σε μια εταιρεία που είχε να κάνει με τηλεματική. Γενικότερα μου αρέσει πολύ η πληροφορική, δεν είναι κάποια γλώσσα που μου αρέσει πιο πολύ από τις άλλες. Μου αρέσει γενικότερα το αντικείμενο. Ναι. Αυτό θα ήθελα να βοηθήσω και όσο μπορώ εδώ το project και μέσα από αυτό να μάθω και κάποια πράγματα για να προχωρήσουμε. Να είστε καλά. Καλησπέρα, Δεμερτζίδης Κωνσταντίνος ονομάζομαι. Δουλεύω στο δημόσιο τομέα, αλλά προσωπικά εκτός δουλειάς ασχολούμαι και με τα ηλεκτρονικά και με τους αυτοματισμούς τον τελευταίο καιρό. Στην πυροσβεστική είμαι, όχι. Στην πυροσβεστική είμαι μηχανικός. Έχω τελειώσει εδώ το ΕΕ Ναυπηγικής των Αθηνών. Έχω εφαρμόσει, προσπαθώ ας πούμε, να εφαρμόσω και στη δουλειά μου όσο μπορώ και έχω κάνει και δικά μου έτσι μικρό project και επειδή έχω ξεκινήσει τώρα με κάποιο ιδιωτικό φορέα και κάποιο project που θα θέλω εγώ να του βάλω μέσα Arduino, με ενδιαφέρει να αυτό το web interface που πολύ και εκεί έχω να το φτιάξω. Arduino πιο πολύ από το να άκουσα το επάγγελμα προς την προστασία ή κάτι άλλο πιο πολύ. Όχι, εγώ σαν μηχανικός, όχι, σε καθαρά, κάτι με το PLC, κάτι είχα, ήθελα να αντιγράψω κάτι εντολές και χρησιμοποίησα το Arduino για να το κάνω. Όχι, καθαρά προσωπικά, στη δουλειά μου, ας πούμε, δεν είναι ότι... αυτό, από γλώσσες, από παλιά είχα ξεκινήσει, με Visual Basic είχα ξεκινήσει παλιά και μέσα έχω ασχοληθεί, στο Arduino το δουλεύω με το δικό του, το... Εφόσον υπάρχει background, δεν είναι... Ναι, ναι, το ξέρω, δεν έχει. Java, PHP είχα δουλέψει στα πρώτα στάδια. Μετά δεν ασχολήθηκα λόγω επειδή ακολούθησα άλλο. Ναι. Αυτά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δημητρίου Αλέξανδρος. Είμαι φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Αιώνιος και εγώ σαν τον φίλο από εδώ. Η πτυχιακή μου είχε ως θέμα το Arduino. Και πιο συγκεκριμένα ήταν ο συγχρονισμός διάταξης οικοχημίας με τη χρήση Arduino, η οποία έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εντάξει, ως φοιτητής του τμήματος πληροφορικής και ειδικά από το 2006 ασχολούμαι με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Και τελευταία, έχω εργαστεί ως web developer για 3 χρόνια. Και τελευταία ασχολούμαι πάρα πολύ με το Node.js και γενικότερα με το server side. Ναι. HTML5 φαντάζομαι. Ναι, HTML5, jQuery κλπ. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχω σε ένα project ανοιχτού λογισμικού να προσφέρω. Χρησιμοποιώ application, αλλά δεν έχω προσφέρει ποτέ. Και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα για εμένα. Λέγομαι Λάζος Μάριος, είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός, δουλεύω στο Υπουργείο Άμυνας, σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχω τελειώσει ένα STEM Select πριν από αρκετά χρόνια και σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχω τελειώσει το μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Αθήνας εδώ, που έκανε η STEF πριν από λίγα χρόνια που ξεκίνησα. Τη STEF. Το ανάπτυξη και προγραμματισμό στην Ελλάδα ηλεκτρονικής. Έτσι. Και αυτό που με τράβηξε στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι το να δούμε λιγάκι από κοντά το Internet of Things που είναι πλέον αρκετά, φοβιέται αρκετά, πώς δουλεύει, πώς παντρεύεται με το Arduino και όλο αυτό το σκηνικό. Εντάξει, πιστεύω να θα πάνε όλα καλά. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ηλίας Κόκκινος και εγώ είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός, απόφτης από το ΤΕΙ Αθήνας εδώ πέρα. Επίσης και εγώ κάτοχος του μεταπτυχιακού από το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Αθήνας. Δουλεύω στο ΝΟΤΕ αυτή την περίοδο και ο λόγος βασικά που ήρθα στο σεμινάριο αυτό ήταν επειδή με το Μάριο ήμασταν φοιτητές εδώ πέρα, έχουμε ασχοληθεί με διάφορα προτζεκτάκια τα οποία είχαν γίνει κατά τη διάρκεια των σπουδών του μεταπτυχιακού, τα οποία ήταν αρκετά επιτυχή. Μου κέντρισε αρκετά το ενδιαφέρον να δω κάτι, μια ανάπτυξη μέσω του Arduino και ακόμα περισσότερο το Internet of Things, γιατί σκοπεύω να συνεχίσω σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο και
ψάχνοντας τώρα, προσπαθούμε να μπορούμε να κάνουμε και μια εισαγωγή περισσότερο στο αντικείμενο αυτό. Τώρα από άποψη, μου αρέσει πάρα πολύ όταν υπάρχει κάποιο project να συνεισφέρουμε σε ιδέες, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο, να δουλέψει πιο σωστά και αυτά. Στον εταίρο επιτρέπεται στο backend που λένε σε server site, ας πούμε, ή στο... Όχι, στον ΟΤΕ είμαι σαν τεχνικός αυτή τη στιγμή, είμαστε στη συντήρηση του δικτύου του ΟΤΕ. Ναι, δικτύου, όχι δικτύου ίντερνετ και τέτοια, δικτύο χαλκού το οποίο υπάρχει, το οποίο συνδέει τα αστικά κέντρα με τα μολυτηνατική εδώ πέρα. Χαίρετε και από μένα. Βιτόρος Χάρης λέγομαι. Βιτόρος Χάρης λέγομαι. Ωραία. Τελείωσα σήμερα βασικά, πήρα πτυχίο μάλλον, στο ΤΕΙ πληροφορικής εδώ στο Εγάλεο. Ουσιαστικά τον τελευταίο ένα χρόνο λόγω πτυχιακής έχω αρχίσει να ασχολούμαι με τα ενσωματωμένα συστήματα και με Arduino Raspberry. Με ενθουσιάζει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα μου ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που θα κάνουμε μάλλον. Γιατί έκανα και εγώ ένα όχημα τηλεκατευθυνόμενο που κάνει χαρτογράφηση, ας πούμε, σε ένα βαθμό. Και ουσιαστικά ήθελα και να δω μια διαφορετική, ας πούμε, προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα, τι διαφορετικό μπορεί να χρησιμοποιήσαμε, άλλες ιδέες και τα σχετικά. Και ουσιαστικά γι' αυτό ήρθα. Yeah. Τώρα από θέμα γνώσεων, κυρίως Arduino, IDE, το IDE, όπως λέγεται, ας πούμε, αυτό, σε και τέτοια πράγματα. Δηλαδή τα γραφιστικά όχι τόσο. Yeah. Αυτά. Ανακάλυψε την πτυχιακή σου, βλέπω το καταγερός, ας πούμε, πτυχιακές, είδα ότι έχει ακριβώς το ίδιο τίτλο με το αντικείμενο εδώ που έχουμε Arduino 1, 2, 3. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ανακάλυψα αυτό πριν 2-3 μήνες και λέω πω εσύ έπρεπε να είχα έρθει πιο νωρίς, ας πούμε, να είχα πάρει μια ιδέα γενικά, γιατί μου πήρε καιρό, αλλά... Είναι καλό αυτό γιατί ακολούθησες μέχρι τη μέση τον ίδιο δρόμο, αλλά μετά δοξοδρόμησες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι καλό να έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις πάνω στην μια υλοποίηση. Όπως θέλετε. Ναι. Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Μπουρούσης. Είμαι σπουδαστής σε πανεπιστήμιο στην Αγγλία, στο Πλήμουθ. Στην Αγγλία, στο Πλήμουθ. Σπουδάζω ηλεκτρονικός ηλεκτρολόγος. Φέτος μπαίνω στο τρίτο και τελευταίο έτος. Τα τελευταία 4 χρόνια ασχολούμαι με το Arduino και εντός και εκτός πανεπιστημίου. Έχω ασχοληθεί με VHDL και Basic, Visual Basic. Μου άρεσε αυτό το project γιατί είχε και το web programming που δεν έχω ασχοληθεί και θέλω να μάθω. Αυτά. Από HTML5, γιατί... Τίποτα. Δεν πειράζει. Θα τα φτιάξουμε. Δηλαδή από πλευράς γραφικών, κάποιο άλλο background. Όχι. Σε εγώ να ξέρεις πάρα πολύ καλό Photoshop, ας πούμε. Και διαδέσεις. Γιατί θα το πούμε και σε λίγο, οτιδήποτε βλέπουμε το κάνουμε σε HTML5, οπότε χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Αντώνης Πέτρου. Είμαι και εγώ συμφοιτητής με το παιδί, με τον Δημήτρη. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με το Arduino. Ξεκίνησα φέτος να ασχολούμαι και πραγματικά βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό το project. Από γλώσσες γνωρίζω πολύ καλά τη C και C++. Και C++, δηλαδή, έχει κάποιο μικρό προβλητάκι, ας πούμε. Έχουμε φτιάξει διάφορα project με τη σχολή μας, κυρίως. Και έχω κάνει κάποια βασικά project με το Arduino από το Μάιο και μετά που έχω έρθει πίσω στην Ελλάδα. Και τώρα έχετε διακοπές, φαντάζομαι. Ναι. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Ωραία. Και δεν θα έχεις προβλήματα με το αφόσον έχεις background C. Ευελπιστώ πως όχι. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μπούρας Γρηγόριος. Είμαι 21 ετών. Είμαι προπτυχιακός φοιτητής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Ανήκω στο τμήμα πληροφορικής και τηλεμαρικής. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό. Από γλώσσες προγραμματισμού ξέρω Java, C. Λόγω της σχολής ξέρω και JavaScript και PHP. Επίσης ξέρω JSP και πολλές άλλες γλώσσες. Έχω ασχοληθεί με HTML.
Τον τελευταίο χρόνο έχω ασχοληθεί και με το Arduino, στον ελεύθερό μου χρόνο κυρίως. Ο λόγος που ήρθα εδώ είναι επειδή μου το σύστησε ο φίλος μου ο Δημήτρης και το βρήκα ενδιαφέρον και ήρθα για την εμπειρία πιο πολύ. Αυτά νομίζω. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Βανδακάρης Μιχάλης, είμαι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ειδικότητα την πληροφορική. Έχω παρακολουθήσει τα προηγούμενα δύο σεμινάρια. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Υπήρχε συνεισφορά από τη μία, η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων από την άλλη. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ήταν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον και αυτό με έκανε να αιτηθώ και να συμμετέσχω και στο θερινό σχολείο. Πιστεύω έτσι να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γνωριζόμαστε, είναι όπως είπε δύο από τους πιστούς στο τμήμα και από αυτούς που έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Και μάλιστα και στο σχολείο έχει φτιάξει, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε που έχει ένα μηνυματάκι, να δείξουμε κάτι αντίστοιχο, έτσι. Όχι γιατί μερικοί λένε ότι οι δημόσιοι δεν κάνουν κάτι, έτσι. Εδώ μιλάμε εκτός του χρόνου το οποίο είναι πραγματικά, δουλεύει για να υλοποιήσει ένα project, για να ενθουσιάσει τα παιδιά, έτσι ώστε να μην είναι μόνο από το χαρτί. Εγώ προσωπικά τέτοια άτομα τα βγάζω το καπέλο. Καλησπέρα. Ακούμε. Ναι. Είμαι ο Παναγιώτης Ωνάνος. Έχω τελειώσει την ηλεκτρονική εδώ στο ΤΕΙ. Εγώ γιατί ακούγομαι τόσο πολύ? Τι γίνεται? Πάμε λίγο πιο μακριά. Κοντεύω να τελειώσω και το μεταπτυχιακό πάλι εδώ στο τμήμα. Πιο πολλά, γιατί τώρα έχουμε πολλά. Της ηλεκτρονικής. Ναι, ωραία. Και στα σταθερή αξία. Ναι, ναι, σταθερή. Η δουλειά μου ήταν σωματωμένα. Αν έχω δουλειά ακόμα δεν ξέρω. Θα μάθουμε την άλλη εβδομάδα. Όπως όλοι. Ναι, κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα η πτυχιακή μου βασικά ήταν κάτι τέτοιο λίγο πιο ανεβασμένο από άποψη περιφερειακών. Βασισμένο στο Arduino, μετά έκανα μετάβαση σε πιο καθαρή σε. Εντάξει, έχει και τους περιορισμούς της. Η υψηλή, το λένε, το υψηλό level. Κάτι άλλο δυστυχώς δεν ξέρω και γι' αυτό είμαι εδώ, γιατί η αλήθεια είναι αρκετά εντυπωσιακό το όλο το υπόλοιπο κομμάτι και δεν το κατέχω καθόλου. Αυτά. Ποια σειρά είμαστε τώρα? Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Μαυρικάκης Γιάννης. Έχω τελειώσει πληροφορική. Τα ενδιαφέροντά μου Στα ενδιαφέροντά μου είναι τα πληροφορικά συστήματα, η βάση δεδομένων. Έχω ασχοληθεί αρκετά με τον προγραμματισμό και σε low level αλλά και σε επίπεδο εφαρμογών. Είναι επίσης το Internet of Things που το είχαμε δουλέψει και στο πρώτο εξάμηνο στα σεμινάρια εδώ πέρα. Έχω δουλέψει σε Joomla, τηλεδιασκέψεις, κατασκευή ιστοσελίδων, MySQL, Oracle, αυτά και σε γενικές γραμμές η διαβίου μάθηση είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Γεια σας, ονομάζομαι Χασιώτης Βασίλης. Είμαι νέος απόφυτος από την ανώτατη σχολή Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών, την Πύρου Νησελέτα. Έχω ασχοληθεί με το γραφικό προγραμματισμό κυρίως στην πλατφόρμα LabVIEW από την National Instruments. Δεν το πιστεύω πολύ. Ακούω από πολλές μελίσεις, δεν το πιάνω. Από προγραμματισμό. Κόψε το έκο. Από προγραμματισμό. Όχι. Έχω ασχοληθεί με το λογισμικό LabVIEW της National Instruments. Έχω χρησιμοποιήσει το Arduino σε project τεξιάστατης μετατόπισης probe μέσα σε θάλαμο ξηραντήρα, καθώς και στην πτυχιακή μου.
για τη γωνιακή μετατόπιση μοντέλου μέσα σε αλωσίαγα. Αυτά, ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω το σεμινάριο, εκτός από τη τεχνική, από τις γνώσεις που θα πάρουμε, ενδιαφέρομαι και για την εκπαιδευτική σκοπιά του θέματος. Ευχαριστώ. Α, το πείσει καλύτερα, γιατί δεν δημιουργεί προβλήματα παρά βοηθάει. Εντάξει. Εγώ, ακούγομαι. Ωραία. Ωραία, πάμε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αθανάσης Γραφιώτης. Είμαι προπτυχιακός φοιτητής στο ΤΕΙ Πειραιά με αυτοματισμού. Ασχολούμαι, με ενδιαφέρει το Arduino, καταλαβαίνετε, λόγω της σχολής μου, ας πούμε, μικρολεκτής. Μου το πρότειναν και εμένα ο Χρήστος, συγκεκριμένα μου είπε να έρθω στο σεμινάριο. Από γνώσεις ξέρω πολύ λίγα πράγματα από HTML5. Ασχολήθηκα με το Arduino για το εργαστήριο της μηχατρονικής, για μια εργασία. Ήρθα για να μάθω ότι μπορώ και από το Arduino και από ό,τι διαδικτυακό κάνουμε που έχει σχέση με το ίντερνετ και αν μπορώ, όσο μπορώ, να συνεισφέρω. Αυτά.